Ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Παπαοικονόμου είναι κοντά μας. Τι είπα? Παπαοικονόμου. Μεγάλο οικονόμου. Οικονόμου είναι πάντα. Ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης. Μεγάλο οικονόμου. Κότσα. Θα το πάμε αλλιώς. Βασίλης Μεγαλοοικονόμου, ο ομοσπονδιακός προπονητής είναι εδώ κοντά μας στο Επικοντό. Καποδίστρια 2018, γιορτή του Επικοντό ουσιαστικά. Πάρα πολλοί αθλητές βρίσκονται εδώ. Εσύ είπες, ο Πέκας κάνεις επιλέγκη. Όχι, όχι, δεν θα μιλήσω εγώ. Θα πω καλησπέρα. Γεια σας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ματούλα. Μας πήρε το μικρόφωνο. Πρέπει να έχει κάποιος γνώσεις για να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο τέτοιο. Deve avere delle conoscenze particolari finché uno possa guidare l'auto. Beh, le Ferrari non sono proprio per tutti. Bisogna avere tanta umiltà per guidarle. Paolo, είπε. Paolo, lascia stare. Για όλα θα ρωτήσω. Πάμε. Ονοματεπώνυμο. Θάνος Γέρατη. Γιατί γελάς? Γιατί με γελάς? Τι θα σου πες με? Στο κέντρο. Ωραία. Πώς είναι τα πράγματα? Καλά. Έχει τύχει να βάλουμε γκολ? Ναι, έχει τύχει να. Και πώς είναι? Πώς να είναι κανονικά, είναι καλά. Τι πώς να είναι κανονικά τώρα, γκολ βάζουμε, δεν είναι και... χαρούμενος είσαι. Εντάξει, πες το. Ονοματεπώνυμο. Να στο μας. Γιατί πήγες να φύγεις? Εντάξει, να κάνουμε, είμαστε όλοι για την κάμερα. Δηλαδή, εσύ γιατί είσαι έτσι, Θωμά, δηλαδή. Εντάξει, εγώ μόνο. Εσύ για να βγάζεις τα γκολ, Προφανώς. Προφανώς, ναι, θα είναι. Και δεν μου λες πόσο καιρό ασχολούμαστε. Δεν θα έχω 6 χρόνια. Δεν θα έχεις, καλά είναι 6 χρόνια. Και δεν μου λες τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός, αλλά δεν ασχολούμαι. Ναι, αλλά αυτό το ύφος δεν είναι Ολυμπιακός, εσύ Θωμά. Συγγνώμη κιόλα που το λέω. Εντάξει. Πες μου να παίχτη που σου αρέσει πολύ. Εκτός από τον εαυτό μου. Λίγο πιο μακρινό πιπό για να φαίνομαι κι εγώ. Ναι, φαίνομαι. Το σκαμπό πάμε. Με τον Αυσιδόιο τι θα γίνει, θα κάνουμε λίγο το 18, πολλά πράγματα και γήπεδο στο βορρά και τον νότο. Τζάμια, θα πότε δεν σας είπε ότι θα βάλουν τα τζάμια. Το 52. 1852. Κάτσε, εγώ θα κάνω τη συνέντευξη. Λοιπόν, πότε θα πάτε στον κύριο Δήμαρχο να μιλήσετε για τον Αυσιθόιο, να τον πάρετε αγκαζέ και να τον φέρετε στον Αυσιθόιο να δει εκεί το γήπεδο. Το ζητάνε, νομίζω η Μπαρτσελόνα του ζήτησε τώρα τελευταία για προπονήσεις. Θα το δώσουμε στη Ρεάλ τελικά. Ρεάλ. Μια φορά που είναι πιο κοντά από σένα. Πάμε. Οι αθλητές του Ηρακλή είναι κοντά μας. Μιλάμε για τα εκβοντό και έχουμε κοντά μας τα μικρά παιδιά που είδαμε νωρίτερα να κάνουν διάφορες ασκήσεις. Λάθος. Μία λίγο. Ένα, δύο, τρία. Ξανά. Τέσσερα. Την πρώτη είναι πρέπει να φύγω. Τι με δώσε τώρα που θα τσακίσω από το CNN. Άκου λίγο ποιο κανάλι είμαστε. Γραφή. Τόση ώρα. Οι εκδηλώσεις του ΕΣΥΝ κορυφώνονται σήμερα εδώ στην κάτω πλατεία με το τουρνουά. Βρε! Δεν λέω που σου μιλάμε! Ποιος ήταν αντιπρόεδρος, η μάνα μου? Να κάνει το πατέρα σου, να κάνει καλά γλυκά. Για γράψε αυτά, Σουτ! Είναι και εδώ. Θα είναι και να πεις. Εντάξει, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει γραφεί! Εντάξει, λίγο πιο εκεί πήγε. Λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εκεί. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει τον προπονητή. Ωραία. Γιατί αυτό δεν βριάζεις τόσο ώστε να φτάσεις σε κάποια όρια. Νομίζω ότι γενικά κρατάς χαμηλό το προφίλ και χαμηλά το... Πάντα. Χρειάζεται να είσαι, διότι αν πας στο παιχνίδι του αντιπάλου που όταν βλέπει ότι πλησιάζεις ή όταν αρχίζει να χάνει, προσπαθεί να σε περάσει με αυτόν τον τρόπο και μόνο. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το πετύχει κάποιος. Έλα εδώ Κώτης, θα σου πω. Έλα εδώ και εσύ. Έλα εδώ. Αντώνης Κώτης, τον πιο όμορφο και Αντώνης Κώτης τώρα. Να ανεβάσω τη φωτογραφία να ενημερωθεί ο κόσμος, Καλά, ο πάπους μου εννοείται. Έχει βγάλει πολλά πέναλτι σήμερα. Είναι ο Μίστερ Πεναλτάκο. Ανέβασε το, έλα εδώ Κατσακιώτη. Ελλάδος. Είμαι 50 χρόνια στο τένις. Περίμενε να ξεκινήσω. Το όνομα Ελληνία. Παναγιωτίδης Μάκης. Μάλιστα, περίμενε. Πήγαινε πιο μακριά να θέλουμε να είμαστε όμορφα. Περνάει από πίσω. Πάμε, γράφει.
Μάκης Παναγιωτίδης κοντά μας, στο νέο ΔΣ των βετεράνων Ελλάδας, παρακαλώ, έτσι. Γενικός και... γραμματέας στο νέο ΔΣ, το οποίο εκλέχτηκε πριν δύο εβδομάδες. Φρέσκο, φρέσκο. Έλα, γράφω εγώ, συνέχεια. Τέλεια, τέλεια. Σουτ. Γράφει. Και πάμε, είμαστε έτοιμοι. Ναι, έτοιμοι. Περίμενε να ετοιμαστώ. Εκεί. Διπλό, ε! Ανοιχτό. Γράφει. Σπύρο, έτοιμος. Με το... Περίμενε. Με το ένα. Με το δύο. Δυόμιση. Περίμενε, ρε Σπύρο. Τρεις παρά είκοσι. Τρία! Πέσω, θα πέσω, θα πέσω, θα πέσω, θα πέσω. Θα πέσω. Είναι... Να λυσάξεις. Φαίνομαι. Ναι, εγώ να φαίνομαι και μετά θα τον ανοίξεις. Θα πέσω. Πέσω να σηκώσουμε. Θα πέσω, θα πέσω. Δεν έχω κάτι καλά, θα πέσω, σας το λέω. Πάμε, θα πέσω. Γράφει. Θα πέσω. Θα πέσω, θα πέσω, θα πέσω, θα πέσω. Δημήτρη, θα πέσω. Μας τραβάνε φωτογραφία και βίντεο, τέλεια. Πού να κάτσω. Κάτσε, έκατσα. Λίγο που κάτω το μικρόφωνο. Εκεί, πάμε, γράφει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάω για μια συνέντευξη.